και κρατήσ' το όνομά μου και ουκυρνήσω την πίστην μου και εν τες ημέρες εσ αντίπας ο μάρτης μου ο πιστός ως απεκτάνθη παροιμήν όπου ο σατανάς κατοικεί. Συνεχίζει αγαπητοί μου ο Κύριος την επιστολή του προς τον επίσκοπο της Περγάμου και του λέγει ότι εσύ κρατήσ' το όνομά μου υψηλά και δεν ειρνήθεις την πίστη μου, ιδιαίτερα δε κατά τις ημέρες του προκατόχου σου, του επισκόπου Αντίπα, του μάρτη μου, του πιστού, που εφωνεύθη στην πόλη σας, όπου κατοικεί ο σατανάς. Αποτηρούμενος ο Κύριος εις τον επίσκοπο της Περγάμου, όπως σας είπα, λέγει ότι παρά το τόσο φοβερόν ειδωλολατρικών περιβάλλων που είχαμε αναλύσει στην περασμένη μας ομιλία, εκράτησε ο επίσκοπος το όνομα του Χριστού και δεν ειρνήθη την πίστη του εις αυτόν. Έτσι βλέπουμε των προφητικών λόγων του Κυρίου στα Ευαγγέλια που είπε ότι έσαστε μισούμενοι υπό πάντων δια το όνομά μου, εδώ να έχουμε την πραγμάτωση. Έσαστε μισούμενοι υπό πάντων δια το όνομά μου. Ίσως η απορία γιατί θα πρέπει οι πιστοί να είναι μισούμενοι υπό πάντων, ακριβώς γιατί πιστεύουν στον Χριστό. Διότι πίσω από το μίσος των ανθρώπων είναι το μίσος του σατανά. Ποτέ δεν μισήθη κανείς εάν πιστεύει οποιαδήποτε πίστη. Πέστε μου, έχει μάρτυρες ο Βουδισμός? Πέστε μου, έχει μάρτυρες ο Μωαμεθανισμός? Μάρτυρες έχει μόνο ο Χριστιανισμός. Γιατί ο Χριστιανισμός είναι η γνησία πίστης, όλες οι άλλες είναι κατασκευάσματα ανθρώπινα, λατρεύεται εκεί ο διάβολος και ο διάβολος δεν πολεμά τον εαυτόν του. Διότι κατά τον λόγο του Κυρίου, εάν ο διάβολος πολεμούσε τον εαυτόν του, τότε θα είχε ήδη διαλυθεί. Αλλά πολεμά όμως την αληθή πίστη. Πολεμά την πίστη του Χριστού, γι' αυτό το λόγο σπείρει το μίσος εις τις καρδιές των ανθρώπων που στρέφονται εναντίον της των χριστιανών. Έτσι βλέπουμε τον λόγο του Κυρίου, έσαστε μισούμενοι υπό πάντων δια το όνομά μου, να βρίσκει τώρα πραγμάτωση εδώ στην πόλη της Περγάμου, αλλά και όπου υπάρχει ο χριστιανισμός. Όμως ο Κύριος είπε στον επίσκοπο ότι κρατήσ' το όνομά μου, σαν να είναι το όνομα ένα αντικείμενο το οποίο το κρατούμε στα χέρια μας. Αλλά τι σημαίνει κρατώ το όνομα του Χριστού? Αυτό έχει πάρα πολύ μεγάλη αξία και σημασία. Κρατώ το όνομα του Χριστού σημαίνει δεν το απέρριψα, δεν το ρίξα χάμω, για να ποδοπατηθεί, να περιφρονηθεί. Κρατώ λοιπόν το όνομα του Χριστού σημαίνει κρατώ την πίστη εις τον Χριστό και την ζωή που λέγει ο Χριστός. Δηλαδή με άλλα λόγια, έχω, κρατώ το όνομα του Χριστού σημαίνει κρατώ την ορθοδοξία και την ορθοπραξία. Μάλιστα στην εποχή μας, όλος ιδιαίτερα στην εποχή μας που τα πάντα καταπατούνται, και η πίστη και η χριστιανική ζωή, είναι μεγάλη υπόθεση να μπορεί κανείς να κρατά το όνομα του Χριστού υψηλά. Έτσι να το ξέρουμε αγαπητοί μου, ζούμε χριστιανικά? Πιστεύαμε εις τον Χριστό σημαίνει κρατούμε το όνομα του Χριστού ψηλά. Βέβαια το ότι εκάτι το όνομα ο επίσκοπος του Χριστού υψηλά, αυτό είναι το αναγνώρισμα του προκατόχου του, του Αντίπα. Είναι δε το μόνο όνομα που αναφέρεται μέσα στο βιβλίο της Αποκαλύψεως και κυρίως στις 7 επιστολές που αποτείνεται η επιστολή. Λέγει στον επίσκοπο ή στον άγγελον της πόλεως Α ή Β, αλλά όνομα είναι το μόνο που αναφέρεται, το μοναδικό. Και αυτό διότι μέσα στην
όλη η υπόθεση των πτυχών, αναφοράς πτυχών της Εκκλησίας, το ένα όνομα έχει πάρα πολύ αξία και θέση. Ωστόσο, ο προκάτοχος του παραλήπτου της επιστολής, που ήταν ο Αντίπας, αυτός είχε κρατήσει το όνομα του Χριστού υψηλά. Λέγει ο Κύριος, εκεί που ο μάρτης μου ο πιστός, ο Αντίπας, εφωνεύθη, εκεί που κατοικεί ο Σατανάς. Μας κάνει εξαιρετική εντύπωση αυτός ο ιδιαίτερος τόνος με τον οποίο ομιλεί ο Κύριος για αυτόν τον επίσκοπο. Τον αποκαλεί μάρτυρα, τίτλος ο οποίος ήδη αναφέρθηκε σε αυτόν τον Κύριον εις το προηγούμενο κεφάλαιο. Το είχαμε δει όταν ο ίδιος λέγει για τον εαυτόν του ότι είναι ο μάρτης, ο πιστός και αληθινός. Αυτό αναφέρεται και στο τρίτο κεφάλαιο, παράγραφος 14, αλλά και στο προηγούμενο. Εγώ είμαι ο μάρτης, ο πιστός. Και στο τρίτο κεφάλαιο, ο αληθινός. Ακόμη στον χαρακτηρισμό ότι ο Αντίπας είναι μάρτης του Χριστού, προστίθεται και εκείνο το μου, ο μάρτης μου, που δείχνει μια τρυφερότητα, δείχνει μια αγάπη και μια αναγνώριση προς οικειώσεως του Αντίπα προς τον Χριστόν δια του μαρτυρίου. Είναι μεγάλο κεφάλαιο, αγαπητοί μου, όπως βλέπετε, το μαρτύριο δια των Χριστών. Είναι μια θαυμασία προς οικείωσης με τον μεγάλο μάρτυρα των Χριστών. Ακόμη προστίθεται εις των τιμητικών τίτλων ο μάρτης μου και ακόμη κάτι. Πιστός. Ο μάρτης μου, ο πιστός. Έτσι έχουμε μία πληρεστέρα απόδοση του τίτλου που έχει ο Χριστός για τον εαυτόν του, να τον αποδίδει εις τον Αντίπα. Θα σας κάνει εντύπωση αυτό. Εμένα μου κάνει εντύπωση ότι ιδιώματα τα οποία έχει ο Χριστός ως Υιός ανθρώπου τα αποδίδει εις εκείνους που τον αγαπούν και πεθαίνουν γι' αυτόν. Είναι λοιπόν ο Αντίπας ο μάρτης του, ο πιστός. Αλλά ποιος είναι αυτός ο θαυμάσιος μάρτης, ο πιστός κατά την μαρτυρία του Κυρίου, αυτός ο Αντίπας? Είτε ο επίσκοπος της Περγάμου, είτε ο πρώτος επίσκοπος της Περγάμου, όπως σας είπα, που κατά την παράδοση οι λατρευόμενοι δαίμονες, κατά την ανάλυση που κάναμε την περασμένη φορά, οι λατρεύοντες τα είδωλα και συνεπώς οι λατρεύοντες τους δαίμονες, όταν ο Άγιος Αντίπας ήλεγξε τους δαίμονες ενώπιον των ειδώλων, οι δαίμονες άρχισαν να βρίζουν, να διαμαρτύρονται μπροστά, φωνές που έβγαιναν μέσα από τα αγάλματα μπροστά εις τους ειδωλολάτρες, και έλεγαν διαμαρτυρόμενοι οι δαίμονες ότι θα φύγουν από την πόλη της Περγάμου διότι ο Αντίπας τους διώχνει. Όταν το άκουσαν αυτό οι ειδωλολάτρες, κάτι το οποίο έχει γίνει σε πολλούς Αγίους, αγαπητοί μου, και σας εξήγησα την περασμένη φορά πως οι δαίμονες που φωλιάζουν στα είδωλα είναι εκείνοι που λατρεύονται και που διαμαρτύρονται όταν μπροστά του σταθεί ένας Άγιος του Θεού. Τότε άρπαξαν τον Άγιον Αντίπα οι ειδωλολάτροι και τον έριξαν μέσα σε ένα χάλκινο εκμαγείο ενός βοδιού. Δηλαδή ένα, ας πούμε, άγαλμα ενός βοδιού, κούφιο μέσα. Άνοιξαν, έριξαν μέσα τον Άγιον και έβαλαν φωτιά από κάτω και τον έκαψαν μέσα εις αυτό το χάλκινο βόδι τον Άγιον Αντίπα. Έτσι είναι μάρτυρς και η Εκκλησία μας τον τιμά στις 11 Απριλίου και μαρτύρησε επί Δομετιανού το 83 μετά Χριστό. Μετά από αυτό το πολύ τιμητικό φυσικά για την πόλη της Περγάμου, ο Κύριος λέγει, αλλά έχω κατά σου ολίγα ότι έχεις εκεί κρατούντας την διδαχήν Βαλαάμ. Ως δίδασκε τον Βαλάκ
βαλεί σκάνδαλον ενώπιον των Ιών Ισραήλ και θα γίν ειδωλόθητα και πορνεύσε. Ούτως έχεις και εσύ κρατούντας την διδαχήν των Νικολαϊτών ομοίως. Παρά τα αυτά έχω μερικά εναντίον σου, ολίγα όμως, ότι εκεί έχεις μερικούς να αποδέχονται, να κρατούν την διδαχήν του Βαλαάμ, ο οποίος είχε διδάξει τον Βαλάκ να βάλει σκάνδαλο μπροστά εις τους Ισραηλίτες, να φάγουν ειδωλόθητα και να πορνεύσουν. Έτσι και εσύ έχεις τους Νικολαίτες που αυτοί διδάσκουν τα παρόμοια, ώστε υπάρχουν και παράπονα εις τον Ιησούν. Έχω ολίγα κατά σου, έχω μερικά εναντίον σου, αλλά είναι, σας είπα, ολίγα. Και πρόκειται περί επιδράσεων του ιδωλολατρικού περιβάλλοντος εις τη ζωή μερικών χριστιανών, που ο επίσκοπος δεν επρόσεξε επαρκώς. Σημειώσατε ότι τότε η Εκκλησία είτε κλειστή, είτε με όλη τη σημασία της λέξεως κλειστή, όπως είναι ένας καρπός που μεγαλώνει σε ένα δέντρο και το μεγάλωμα του καρπού είναι εκ των έσω προς τα έξω. Πάρτε παρακαλώ να πάρω ένα μεγάλο καρπό για να γίνω έτσι εντυπωσιακός. Πάρτε ένα καρπούζι. Βλέπετε στην καρπουζιά, ένα καρπουζάκι είναι μόλις μικρούτσικο. Αυτό αρχίζει να μεγαλώνει. Πώς μεγαλώνει? Δεν μεγαλώνει εκ των έσω προς τα έξω? Έρχεται απ' έξω να προσθέθει τίποτα για να μεγαλώσει το καρπούζι, αλλά από μέσα κάτι γίνεται και μεγαλώνει. Τι είναι αυτό το κάτι που γίνεται? Βεβαίως παίρνει τροφή, παίρνει από έναν μίσκον, παίρνει νερό, παίρνει τροφές διαμέσου του νερού και τρέφεται και μεγαλώνει εκ των έσω προς τα έξω. Αυτό ήταν η αρχαία Εκκλησία και αυτό οφείλει να είναι πάντοτε η Εκκλησία. Δηλαδή υπήρχε ένας μίσκος, υπήρχε μία πόρτα, η πόρτα των κατηχουμένων. Θα υποστείς κατήχηση, θα δοκιμαστείς ποιος είσαι και μετά θα βαπτιστείς και θα γίνεις μέλος της Εκκλησίας του Χριστού. Η Εκκλησία λοιπόν του Χριστού ήταν κλειστή. Δεν μπορούσες να μπεις μέσα εάν προηγουμένως δεν είχε δοκιμαστεί η αξία σου, ποιος είσαι, η πίστη σου, η αρετή σου, η ζωή σου. Και οι πόρτες ήταν κλειστές όχι με την έννοια πλέον του βαπτίσματος μόνον, αλλά και με την τεχνική σημασία του όρου οι πόρτες ήταν κλειστές. Εκείνο το τας θύρας, αυτό ακριβώς διασώζει. Τότε δηλαδή μέσα στην εκκλησία οι φύλακες, οι θύρωροι έκλειναν την πόρτα για να μην μπει κανείς άπιστος, ούτε κατηχούμενος. Οι κατηχούμενοι πρώτου μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας μέσα στη Θεία Λειτουργία αναχωρούσαν. Γι' αυτό έκλειναν οι πόρτες, έβγαιναν όλοι έξω και έμεναν μόνοι οι πιστοί οι οποίοι παρακολούθουν την λειτουργία για να κοινωνήσουν. Έτσι σήμερα φαίνεται όμως ότι είχαν δημιουργηθεί κάποιες επιδράσεις στα μέλη της Εκκλησίας, ώστε μερικοί είχαν δεχθεί αυτήν την από το ειδωλολατρικό περιβάλλον την διδασκαλία των ειδωλολατρών, των Νικολαϊτών που είχαμε αναλύσει μια περασμένη φορά, και αντιλαμβάνεστε ότι μερικοί χριστιανοί παρουσίαζαν αυτό το φαινόμενο των επιδράσεων. Αυτό δεν άρεσε στον Κύριον. Ήθελε τα μέλη της Εκκλησίας να είναι όπως εκείνος θέλει. Γι' αυτό διαμαρτύρεται κατά του Επισκόπου και του λέγει «Έχω κατά σου ολίγα». Εάν με την εικόνα που σας περιέγραψα έπρεπε να δούμε την εποχή μας, τι θα λέγαμε? Η Εκκλησία σήμερα είναι κλειστή ή ανοιχτή? Είναι κλειστή, είναι ανοιχτή. Οι πόρτες δεν κλείνουν πλέον όχι μόνο με την τεχνική έννοια του όρου, αλλά ούτε καν ξέρουμε ποιοι είναι αυτοί που μπαίνουν μέσα στην Εκκλησία. Ούτε καν τους ξέρουμε. Και το χειρότερο, ότι όπως έχουμε διαμορφωθεί, δεν ξέρει ούτε ο ιερεύς το ποιμνιόν του, ούτε το ποιμνιο των ιερέων. Δεν γνωριζόμαστε πια. Ενώ πρώτα οι χριστιανοί, όταν ελέγεται το τας θύρας, ο ένας κοιτούσε τον άλλον
Μάλιστα αυτό διασώζεται σε μια άλλη λειτουργία, αρχαία λειτουργία. Κοιτούσε ο ένας τον άλλον να ειδούν μήπως έχει μείνει κάποιος ο οποίος είναι άγνωστος. Και δεν μπορούσε να μείνει κανείς άγνωστος μέσα στην εκκλησία. Έτσι δεν ξέρω σήμερα τι θα έλεγε ο Κύριος αγαπητοί μου στον κάθε επίσκοπο. Τι να του πει, έχω λίγα κατά σου, ότι άφησε τους Νικολαΐτας να επιδράσουν στη ζωή των πιστών σου. Όταν εισβάλλει η τηλεόραση, το ραδιόφωνο, το θέατρο, ο κινηματογράφος, ο τρόπος ζωής εκείνος που υπάρχει πια σήμερα, τι να κάνουμε? Ξέρετε πώς ακριβώς θα μπορούσαμε να παρομοιάσουμε την όλη υπόθεση? Με ένα διάτριτο καλάθι που πάμε να βάλουμε νερό. Πού να κρατήσεις το νερό μες στο καλάθι? Τι να κρατήσεις? Τι να βουλώσεις? Ποια τρύπα να κλείσεις στο καλάθι για να κρατήσεις το νερό? Είναι μια κατάσταση φοβερή. Και σήμερα δεν θα είχε ο Κύριος να μας πει ότι έχει λίγα εναντίον μας. Θα είχε πολλά. Ωστόσο, εδώ εκείνο που πρέπει να προσέξουμε, γιατί φαίνεται πια ότι το ποίμνιον πρέπει να φυλάει μόνο του τον εαυτόν του. Έτσι φαίνεται. Προσέξτε τι είπα. Μην περιμένετε να σας φυλάξουμε εμείς. Λυπούμε. Φυλάξτε τον εαυτό σας αγαπητοί. Φυλάξτε τον εαυτό σας. Εάν δεν φυλάξετε εσείς τον εαυτό σας, μη περιμένετε να σας φυλάξει κάποιος άλλος. Λυπούμε που το λέμε. Αλλά σας εξήγησα ποια τρύπα στο καλάθι να βουλώσουμε. Εκεί που φτάσαμε. Το αντιλαμβάνεστε και μόνοι σας. Πάντως ας προσέξουμε εδώ κάτι. Εδώ εμφανίζει ο Κύριος με το παράδειγμα που αναφέρει στον επίσκοπο της Περγάμου την δράση και την μέθοδο των Νικολαϊτών. Και αυτά είναι πάρα πολύ σπουδαία, διότι απλούστατα αυτά τα δύο στοιχεία συνεχίζουν να υπάρχουν πάντοτε μέσα στην ιστορία και στην εποχή μας συνεπώς, και που πρέπει να τα επισημάνουμε. Υπογραμμίζω, πρέπει να τα επισημάνουμε. Οι δράσεις και η μέθοδος της δράσεως. Για να τονίσει ο Κύριος με ποιο τρόπο δρούν αυτοί οι Νικολαίτε, αναφέρει μια παλιά ιστορία. Και αυτή η παλιά ιστορία είναι από το βιβλίο των Αριθμών, και αφού θα κάνει την αναφορά του εκεί ο Κύριος, λέγει ούτως έχεις και εσύ κρατούντας την διδαχή των Νικολαϊτών. Έτσι και εσύ, όπως τότε, στον παλιό καιρό, στην εποχή που οι Εβραίοι ευρίσκονται στην έρημον, συνέβη εκείνο το περιστατικό, έτσι και εσύ έχεις αυτούς τους Νικολαίτες οι οποίοι δρούν και μεθοδεύουν την δράση των, όπως τότε ο Βαλάμ που είπε εις τον Βαλάκ τι να κάνει. Αλλά για να καταλάβουμε και να κατανοήσουμε, αγαπητοί μου, και την δράση και την μέθοδο που χρησιμοποιούν οι εχθροί της Εκκλησίας μέχρι αυτή τη στιγμή που σας ομιλώ, και που μέχρι που θα τελειώσει η ιστορία, την ίδια μέθοδο και την ίδια δράση θα έχουν οι εχθροί της Εκκλησίας, πρέπει να αναφερθούμε με λίγα λόγια σε αυτή την παλιά ιστορία για να δούμε τα κύρια γνωρίσματά της. Είναι στο βιβλίο των Αριθμών, όπως σας ανέφερα, στο 22, 23, 24, 25 κεφάλαιο και στο 31 κεφάλαιο. Οι Ισραηλίτε, μετά από την έξοδό τους από την Αίγυπτο και τις πολλές τους περιπέτειες εις την έρημον, ήλθαν και υπό την αρχηγία πάντοτε του Μωυσέως, ήλθαν και εγκατεστάθησαν ανατολικά του Ιορδάνου ποταμού, εις την περιοχή που ήσαν οι Μωαβίτε και οι Μαδιανίτε. Μέχρι εκεί μάλιστα τελειώνει η ιστορία του Μωυσέως, διότι κατόπιν ανέβηκε πάνω στο βουνό και εν συνεχεία είδε από μακράν την γη της Επαγγελίας, απέθανε εκεί ο Μωυσής, και την αρχηγία την ανέλαβε εφ' εξής ο Ιησούς του Ναβί, ο οποίος πάντα με τη βοήθεια του Θεού διεπέρασε τους Εβραίους από τον Ιορδάνη ποταμό με τον ίδιο τρόπο που επέρασαν και από την Ερυθρά θάλασσα. Εσχίστη το νερό κατά παρόμοιον τρόπο, ώστε να πάρει κύρος ως αρχηγός ο Ιησούς του Ναβί και να φανεί ότι τη χάρη
του Θεού δεν την είχε μόνο ο Μωυσής, αλλά την είχε και ο Ιησούς του Ναβί. Και πέρασαν την τον Ιορδάνη ποταμό, έφτασαν πρώτοι στους Ιεριχούς, εκυρίευσαν την πρώτη πόλη της γης της Επαγγελίας και εν συνεχεία με τους ιερούς εκείνους πολέμους κατέκτησαν την γη της Επαγγελίας. Όπως μας τα περιγράφουν τα βιβλία παρακάτω των Κρητών κλπ. Αλλά όταν ο βασιλεύς των Μωαβιτών, ο Βαλάκ, αντελήφθη ότι εστρατοπέδευσαν οι Εβραίοι απέναντί του, εθορυβήθη. Οι Εβραίοι τότε ήσαν 2 εκατομμύρια άνθρωποι. Εθορυβήθη. Όπως πολύ φυσικό είναι να θορυβηθεί κάθε βασιλιάς και κάθε αρχηγός κράτους ενός λαού όταν δει να στρατοπεδεύουν άνθρωποι, λαός, πολλής στα σύνορά του. Τότε δε ήταν, και μετά τα αυτά και αιώνες ολοκλήρους, ήταν η μετακίνηση των λαών. Σήμερα μετακινήσεις λαών δεν έχουμε τόσο. Είναι κάτι, δεν έχουμε σήμερα μετακινήσεις λαών, αλλά μέχρι πρόπτινος θα ελέγαμε, αυτές οι μετακινήσεις των λαών ήταν ένα συνηθισμένο φαινόμενο. Έτσι και οι Εβραίοι μετακινούνται, ο λαός ολόκληρος, προς κατάκτηση της γης της Επαγγελίας. Όπως σας εξήγησα όμως, ο Βαλάκ μέσα του αισθάνθηκε μεγάλη ανησυχία. Δεν ξέρει τι να κάνει. Τότε καλεί την Γερουσία των Μωαβιτών, αλλά και την Γερουσία των Μαδιανιτών σε κοινή σύναξη να αποφασίσουν περί του πρακτέου. Και αποφασίστηκε να μετακαλέσουν έναν ονομαστόν μάγων που κατοικούσε στη Μεσοποταμία, αρκετά μακριά δηλαδή, που τον έλεγαν αυτόν Βαλαάμ, ελπίζοντας ότι αν τον είχαν κοντά τους, αυτός ο μάγος θα κατηράτω τους Ισραηλίτες και οι Ισραηλίτες θα απεδεκατίζοντο, δεν ξέρω τι είναι τρόπο, εις την έρημον, και έτσι θα εγλίτωναν οι Μωαβίτε και οι Μαδιανίτε. Πράγματι έστειλαν μία αντιπροσωπεία στην Μεσοποταμία με πολλά δώρα και είπαν στον Βαλάμ ότι ο μισθός σου θα είναι πλούσιος, ο βασιλιάς μας θα σε αμύψει πλούσιο πάροχο, σε θέλει να έρθεις να καταραστείς ένα λαό ο οποίος ενεφανίστη εις τα σύνορά μας. Λέγει ο Βαλάμ, καλά, μείνετε απόψε εδώ και θα σας απαντήσω αύριο. Τη νύχτα εμφανίζεται ο Κύριος, ο Κύριος του Ισραήλ, ο Κύριος, ο Θεός, και του λέγει: γιατί ήρθαν αυτοί να σε πάρουν από εδώ? Δεν θα φύγεις, θα μείνεις εδώ, δεν θα πας μαζί τους. Το πρωί τους λέγει: λυπούμε πάρα πολύ, δεν θα μπορέσω να έρθω. Όλο το βίο του βασιλέως να μου δώσετε, εγώ δεν θα μπορέσω να έρθω. Έφυγαν αυτοί άπραχτοι. Εστιαναχωρήθη ο Βαλά και στέλνει άλλη αντιπροσωπεία, επισημότερα πρόσωπα, πάλι με δώρα πολλά. Ο Βαλάν πάλι τους είπε: μείνετε και θα ερωτήσω. Ο Θεός του λέγει: επειδή ήρθαν, πήγαινε. Αλλά πρόσεξε, θα πεις αυτό που θα σου βάλω εγώ στο στόμα. Να μην πολύ πραγμανώ, επειδή είναι μια ιστορία που αναφέρεται σε 5 κεφάλαια και είναι πολύ μεγάλη ιστορία. Ο Βαλάμ, αφού ξεκινάει στο δρόμο και το γαϊδουράκι του σταματά και εκεί διαμαρτύρεται και το χτυπά και είναι άγγελος που το εμποδίζει κλπ. Κλπ. Τα παρατρέχω όλα αυτά. Και έρχεται ο Βαλάμ εις την γη Μωάβ. Εχάρηκε ο Βαλάκ που τον είδε τον Βαλάμ και του λέγει: έλα τώρα εδώ να σου δείξω τους Ισραηλίτες. Τον ανέβασε σε ένα ψηλό εκεί βουνό, λέει, τους βλέπεις στρατοπεδευμένους, αυτούς θέλω να μου τους καταραστείς, θέλω να αποδεκατιστούν, θέλω να εξαφανιστούν από τα μάτια μου. Καλά, του λέγει ο Βαλάμ, φέρε μου 7 βόδια και 7 πρόβατα και κάνει 7 βωμούς και θυσίασέ τα και πρόσεξε,
αυτό που θα μου βάλει στο στόμα μου ο Θεός, αυτό θα σου απαντήσω. Πρόσεξε τι σου είπα. Αυτό που θα βάλει στο στόμα μου ο Θεός, αυτό θα σου απαντήσω. Πράγματι έγινε η θυσία εκεί. Και μετά αρχίζει να μιλεί ο Βαλάμ. Έπαινο υπέρ των Ισραηλιτών. Τρόμαξε ο Βαλάμ. Του λέει, εγώ σε έφερα για να καταραστείς των λαών αυτών και εσύ μου τον επενείς. Δεν σου είπα ό,τι βάλει στο στόμα μου ο Θεός θα σου πω? Τον επέρνει από εκεί και τον πάει σε άλλη τοποθεσία και του λέγει, βλέπεις τους Ισραηλίτες, ένα άλλο τμήμα του στρατοπέδου, δεν φαινόταν όλο το στρατόπεδο, θέλω να μου τους καταραστείς. Καλά, λέγει ο Βαλάμ, πάλι 7 γομούς με τα αντίστοιχα ζώα και πάλι έπαινο υπέρ του Ισραήλ. Άρχισε να θυμώνει ο Βαλάμ, τον παίρνει από εκεί και τον πάει σε τρίτο μέρος. Όταν έγινε η θυσία, ξέροντας πια ο Βαλάμ ότι ο Θεός του βάζει μέσα στο στόμα του μία προφητεία, καταπληκτική προφητεία υπέρ των Ισραηλιτών, αυτός ο μίλησε, μάλιστα ο Βαλάμ μίλησε και περί του αστέρος που θα ευασίλευε, που θα ανέτειλε. Και φαίνεται ότι το αστέρι εκείνο που εφάνηκε στη γέννηση του Χριστού, αυτό είναι που προφήτευσε ο Βαλάμ, ο εθνικός, ο ειδωλολάτρης. Βλέπετε ότι ο Θεός δεν δεσμεύεται και στο στόμα ενός ειδωλολάτρου να βάλει την αλήθεια. Όπως και στον Αβουχοδονόσορα έβαλε εκείνο το θαυμαστό όραμα για την εκκλησία του, αλλά και στον Φαραώ το γνωστό, τα γνωστά εκείνα όνειρα για τον λιμόν. Έτσι, πριν ακόμη τελειώσει η θυσία, ξέροντας τι ο Θεός θέλει, αρχίζει ένα εγκόμιον υπέρ των Εβραίων, άνευ προηγουμένου. Οργίστηκε φοβερά ο Βαλάκ και του λέγει, δεν θα σε πληρώσω τίποτε, να φύγεις και να μη σε βλέπω. Αλλά ο Βαλάμ ήταν φιλάργυρος, αγαπούσε τα χρήματα και σκέφτηκε ότι δεν μπορούσε με να ενεργήσει διαφορετικά, αφού ο Θεός του έβαζε στο στόμα του αυτών των λόγων. Και μάλιστα είχε εκείνη την περιπέτεια στο δρόμο που το γαϊδουράκι του δεν προχωρούσε και όταν το χτυπούσε γύρισε το κεφάλι του το υποζύγιον και φώναξε, τι με χτυπάς, με ανθρωπίνη φωνή. Τρόμαξε ο Βαλάμ και τότε γυρίζει και βλέπει έναν άγγελο μπροστά με ένα σπαθί. Εγώ, λέγει, εμποδίζω το ζώο σου, γιατί επήγαινε με τους άλλους μαζί που έπρεπε να μην πάει με τους άλλους μαζί, την αντιπροσωπεία, και εκεί τον σταματάει ο άγγελος. Ας είναι, το θέμα είναι ότι δεν μπορούσε να πει κάτι διαφορετικό, ήστανε το φόβο. Αλλά ως ειδωλολάτρης που ήταν, είχε φτωχή αντίληψη περί του Θεού. Ίσως να νόμιζε ότι ο Θεός εκεί ακούει, αλλά εδώ δεν ακούει. Γι' αυτό ο Κύριος, άμα απεκάλυψε το όνομά του στον Μωυσέ και είπε, εγώ είμαι ο Κύριος, ο Κύριος των πάντων, που σημαίνει ότι δεν υπάρχει άλλος Θεός, όπου και να είμαι, όπου και να βρίσκομαι, εγώ είμαι ο Κύριος. Δεν είμαι χθεσινός ή αυριανός, είμαι ο αιώνιος Θεός. Έτσι, από τη μία μεριά αυτή η ελλειπής του γνώσης για το Θεό, από την άλλη μεριά η φιλαργυρία του τον έκανε να κάνει το εξής. Εκείνο που συνήθως γίνεται, συνήθως άμα προβάλλονται τα χρήματα, το συμφέρον, πάμε να τα χαλάσουμε για μια στιγμή και μετά πάλι πέφτουμε σε διαπραγματεύσεις. Και λέγει στον Βαλάκ, εγώ δεν μπορούσα να σου πω τίποτα διαφορετικό από εκείνο το οποίο μου έβαλε αυτό στο στόμα, αλλά πρόσεξε όμως τώρα κάτι να σου πω. Θα σου το πω στα αυτή τώρα αυτό. Θα σου πω μια συμβουλή, τι να κάνεις που να νικήσεις τους Εβραίους. Και ποια είναι αυτή η συμβουλή, άκουσε μου. Θα προσπαθήσεις να παρασύρεις τους Εβραίους σε δύο πράγματα. Να λατρεύσουν όχι το Θεό το δικό τους, αλλά το Θεό το δικό σου. Και τότε ο Θεός τους θα οργιστεί. Και το δεύτερον, να πέσουν στην πορνεία, που ο Θεός τους δεν θέλει ο λαός του να πέφτει στην πορνεία. Δύο λοιπόν πράγματα σου συνιστώ. Φρόντισε να παρασυρθούν, θα το λέγαμε τώρα εμείς με δικά μας λόγια, στην ειδωλολατρία και στην πορνεία. Και τότε θα δεις, θα θυμώσει ο Θεός
θα πέσει κακό μέσα στο λαό, θα αποδεκατιστεί ο λαός και εσύ θα γλιτώσεις. Η ιστορία μας λέει στη συνέχεια ότι ο Βαλάμ όταν έδωσε τη συμβουλή του δεν έφυγε από τη γη Μαύ, έμεινε εκεί και τιμωρήθηκε διασφαγής και αυτός δεν κατάφερε τίποτα να κερδίσει. Ωστόσο ακούστε, η μέθοδος φοβερή είναι το καλό πιασμά. Όταν δεν μπορούμε, ξέρετε, να μπούμε στα πράγματα δια της βίας, δια των όπλων, μπαίνουμε δια της διεισδύσεως και δια της εισπηδήσεως. Και τα δυο, η διείσδυση ή η εισπήδηση, προπαντός η διείσδυση και το να προσπαθήσουμε να φέρουμε τους άλλους στα χνάρια μας διαδίδοντας ό,τι θα διαδώσουμε, εισάγοντας δυο πράγματα, την ειδωλολατρία και την πορνεία, επετύχαμε αυτό που θέλουμε. Ακούστε, κάνουν μια γιορτή προς τιμήν του Βεελθεγόρ, και δηλαδή του θεού του δικού των Βεελθεγόρ, και καλούν τους Εβραίους να παραστούν στη γιορτή. Και κατέλησε Ισραήλ εν Σατίμ, και ευεβηλώθη ο λαός, εκπορνεύσε εις τα στιγατέρας Μωάβ. Βγήκαν εκεί οι κοπέλες στολισμένες, όμορφες, μακιγιαρισμένες. Το μακιγιάρισμα είναι πανάρχαιο, ξέρετε. Το μακιγιάρισμα είναι πανάρχαιο, και το πάψιμο των χιλέων και των, εδώ, των παριών και των ματιών, και των ματιών, πανάρχια είναι αυτά. Βγήκαν εκεί οι κοπέλες, προσέφεραν θυσίες και εκάλεσαν αυτούς εις τας θυσίας των ειδώλων αυτών, και έφαγεν ο λαός των θυσιών αυτών, δηλαδή ειδωλώθητα, και προσεκίνησαν τις ειδώλεις αυτών, προσκίνησαν στα είδωλα των Μαβιτών, και ετελέστη Ισραήλ το Βεελθεγόρ. Ετελέστη θα πει έκανε τελετή, έκανε γιορτή εις προς τιμήν του Βεελθεγόρ, και οργίστη θυμό Κύριος το Ισραήλ. Θύμωσε ο Κύριος. Και τότε έγινε το φοβερό κακό, αγαπητοί μου. Τότε έδωσε εντολή ο Μωυσής κατόπιν εντολής του Θεού να σφαγούν όλοι εκείνοι που πήγαν και επόρνευσαν και προσέφεραν θυσίες εις τα είδωλα. Και μάλιστα είπε ο Μωυσής, μη λυπηθείτε αν αυτός είναι ο πατέρας σας, ο αδελφός σας ή ο γιος σας. Και έπεσε σφαγή μέσα στο στρατόπεδο, και εφωνεύτησαν την ημέρα εκείνη 24.000 άνθρωποι. Και ο θυμός του Θεού με τι εσταμάτησε? Όταν ο Φινέας σε μια προκλητική περίπτωση επενέβη δυναμικά. Δηλαδή ένας Ισραηλίτης, άρχοντας, με μια μωαβίτισσα γυναίκα, κατά προκλητικών τρόπων την έβαλε στο στρατόπεδο ενώπιον των οφθαλμών των Εβραίων, και την πήγε στη σκηνή του να μαρτήσει. Και τότε άναψε από ιερά αγανάκτηση ο Φινέας, πήρε ένα δόρυ και πήγε μέσα εις το αντίσκηνο και τους εκάρθωσε και τους δυο επάνω στη γη με το δόρυ. Και τότε λέγει εθεωρήθηκε η πράξη αυτή αρετή ενώπιον του Θεού, και έπαυσε η οργή του Θεού εναντίον των Εβραίων. Είχε δίκιο λοιπόν ο Βαλάμ όταν έδωσε την υπόδειξη αυτή και την συμβουλή στον Βαλάκ. Βάλ τους να αμαρτήσουν και θα ειδείς ότι ο Θεός θα θυμώσει μαζί τους. Λοιπόν, λέει τώρα ο Κύριος στην Αποκάλυψη, στην επιστολή που στέλνει στον επίσκοπο της Περγάμου, ξέρεις τι έκανε τότε ο Βαλάμ που συνεβούλευσε τον Βαλάκ να φάγουν ειδωλόθητα, να προσφέρουν θυσίες στους θεούς, τους ψεύτικους, τα είδωλα, και να πορνεύσουν? Το ίδιο πράγμα κάνουν τώρα οι Νικολαίτες μέσα στην εκκλησία σου. Το ίδιο πράγμα. Τι δηλαδή ακριβώς? Τα παλιά αμαρτήματα του Ισραήλ, σας ετώνησα, ήταν η πορνεία και η ειδωλολατρία.
Αλλά αυτά τα δύο είναι ακριβώς οι δράσεις και η δολία μέθοδος των εχθρών της Εκκλησίας. Διότι ποτέ δεν έλειψαν οι εχθροί της Εκκλησίας που με τον τρόπο αυτόν προσπαθούν να προσβάλλουν τους χριστιανούς. Είναι χαρακτηριστικό και αξιοπαρατήρητο ότι Βαλαάμ εβραϊκά θα πει Νικόλαος. Και δεν είναι τυχαίο το ότι αυτοί οι αίρεσεις ονομάζονται Νικολαίτε. Νικόλαος δε έχει δύο σημασίες. Η πρώτη είναι η νίκη του λαού και το δεύτερο είναι αυτός που νικάει το λαό. Συνεπώς, Νικόλαος με τη δευτέρα σημασία της λέξεως θα πει αυτός που νικάει το λαό, δηλαδή αυτός που καταστρέφει το λαό. Έτσι, Βαλάμ, που θα πει εβραϊκά Νικόλαος, θα πει αυτός που καταστρέφει το λαό του Θεού. Και έτσι, Βαλαμίτε ή Νικολαίτε στην ελληνική γλώσσα θα πει αυτοί που καταστρέφουν το λαό του Θεού. Δεν ξέρω, ας πω για μια στιγμή, αν υπήρξαν ή δεν υπήρξαν ιστορικά οι Νικολαίτε. Ή μήπως είναι μια εικόνα την οποία παρουσιάζει ο Κύριος για να μιλήσει για τους δολιοφθορείς του λαού του δικού του. Αλλά φαίνεται όμως ότι υπήρξαν ιστορικά, γιατί και ο Άγιος Επιφάνιος Κύπρου αλλά και άλλοι πατέρες της Εκκλησίας μας, πρώιμοι πατέρες, και ο Άγιος Ειρηναίος και ο Ευσέβιος Κεσαρίας αναφέρονται εις τους Νικολαίτας ως ιστορική περίπτωση ή σαν πράγματι αιρετικοί που είχαν την επωνυμία Νικολαίτε. Όμως εκείνο που θέλει, και το βλέπει κανείς ολοκάθαρα και με το όνομα αυτό, εκείνο που θέλει ο Κύριος να τονίσει και που εμάς μας ενδιαφέρει σήμερα είναι τούτο. Νικολαίτε σήμερα δεν υπάρχουν, δεν υπάρχει αυτή η αίρεση, αλλά οι Νικολαίτε υπάρχουν. Μας ενδιαφέρει λοιπόν οι δράσεις και η μέθοδος των εχθρών του λαού του Θεού, δηλαδή των Νικολαϊτών, των Βαλααμιτών. Και ποια είναι αυτή, δηλαδή είναι τύπος, αντιλαμβάνεστε. Η Νικολαϊτε πλέον, ο Βαλαάμ, είναι ο τύπος της δολιοφθοράς του νέου Ισραήλ της Χάριτος, των χριστιανών. Αυτό σαν μέθοδος το βλέπουμε διάσπαρτο μέσα στην ιστορία. Θα σας πω κάτι από τον παλιό καιρό. Όπως ξέρετε, κάποτε ο Ιερός Χρυσόστομος τα έβαλε με την Βασιλική Ναυλή. Έγιναν πολλές συνάξεις και συμβούλια πως θα εξοντώσουν τον Αρχιεπίσκοπο Κωνσταντινούπολεως, αυτόν που τον είχαν αρπάξει με το αμάξι δήθεν να κάνει περίπατο εις τα περίχωρα της Αντιοχίας. Και το αμάξι δεν ξαναγύρισε στην Αντιόχεια, αλλά επήγαινε προς Κωνσταντινούπολη για να τον κάνουν αρχιεπίσκοπο. Έγινε με απαγωγή αρχιεπίσκοπος ο Ιερός Χρυσόστομος. Αυτόν τον άνθρωπο τώρα θέλουν να τον εξοντώσουν. Όχι βέβαια ο λαός. Όχι ο λαός. Ο λαός έμεινε πιστός στον Ιερό Χρυσόστομο. Διαβάστε παρακαλώ τη βιογραφία του να δείτε ακριβώς φοβερά πράγματα στην εποχή του Ιερού Χρυσοστόμου. Λοιπόν, τι λέτε προτάθη στον κύκλο των Παλατιανών εναντίον του Ιερού Χρυσοστόμου? Πολλά προτάθησαν, αλλά το πιο πονηρό απ' όλα: προσπαθήστε να κάνετε τον Ιωάννη να αμαρτήσει. Διότι η πρόταση να του αφαιρεθεί η περιουσία υπόθηκε ότι δεν είχε ο Ιωάννης περιουσία, και αυτή η περιουσία είναι της Εκκλησίας, και συνεπώς θα στερηθούν οι πτωχοί. Στην πρόταση να του αφαιρεθεί η ζωή ή να σταλεί εξορία υπήρχε ο αντίλογος ότι ο Χρυσόστομος, ο Ιωάννης, δεν τον ενδιαφέρε αυτό, γιατί εκείνος θα ενδιαφέρε το γρήγορα να μεταφυτευθεί στον ουρανό. Τίποτα δεν απειλούσε τον Χρυσόστομο. Τίποτα. Ένα εφοβήτο, ορθώς, ο Ιερός Πατήρ, την αμαρτία. Και προτάθει αυτό: κάντε τον να αμαρτήσει. Είδατε, δαιμονική συμβουλή. Κάνετε τον να αμαρτήσει. Λοιπόν, αγαπητοί μου,
δεν διαλύει ο λαός του Θεού παρά μόνο όταν αμαρτήσει. Και οι εχθροί αυτό το ξέρουν πολύ καλά, γιατί τους το εμπνέει ο εισηγητής του κακού, ο διάβολος. Και τι κάνουν? Δύο μεθόδους: αποστασία από το Θεό και πορνεία. Ρίξτε μια ματιά στην εποχή μας να δείτε πως εκμαθίζεται η νεολαία μας, και θα δείτε να υπάρχει η ιδία δράσης και η ιδία μέθοδος. Τα πρωτόκολλα των σοφών της Σιών, που είναι έργα των σιωνιστών Εβραίων, είναι και στηρίζονται επάνω σε αυτήν την μέθοδο. Πάρτε ένα βιβλίο να διαβάσετε για τα πρωτόκολλα των σοφών της Σιών, φτηνό είναι. Πάρτε να δείτε, να δείτε τι γράφει μέσα. Είναι αυτή η μέθοδος της δολιοφθοράς. Να μπούμε μέσα στο λαό, στους λαούς, και να τους παραλύσουμε τον νεύρο. Δηλαδή να εισαγάγουμε την πορνεία, την αποστασία από το Θεό με κάθε τρόπο. Έτσι ο πανσεξουαλισμός, το unisex, δηλαδή η ισοτιμία των φύλων, ως να μην εισηγήθει ο χριστιανισμός την ισοτιμία των φύλων. Δεν μας αρέσει αυτή η ισοτιμία των φύλων κατά το ουκέστη άρεν και φίλη του Ευαγγελίου. Εμείς θέλουμε ένα άλλο κατασκεύασμα, ένα άλλο unisex, δηλαδή ομοιομορφία των φύλων, που να είναι αντίστροφο. Να βάζει ο άνδρας γυναικεία και η γυναίκα να βάζει ανδρικά, η γυναίκα να κόβει τα μαλλιά της, ο άνδρας να αφήνει μαλλιά, η γυναίκα να βάζει σπορ παπούτσια, ο άνδρας να βάζει τακούνια. Αυτό το πράγμα, αυτή την αντιστροφή. Ακόμα η κατασυκοφάντηση του χριστιανισμού και της εκκλησίας. Ο χριστιανισμός ξόφλησε. Η εκκλησία είναι τέτοια, οι παπάδες είναι τέτοιοι, οι δεσποτάδες είναι τέτοιοι. Για να μην πω ότι βεβαίως έχουν φροντίσει, γιατί υπάρχουν παράλληλες δράσεις, έχουν φροντίσει να εξουδετερώνουν τα στελέχη της εκκλησίας. Πώς τα εξουδετερώνουν? Με την ιδία πάντα μέθοδο. Φοβερό πράγμα. Γιατί αν δεν επισημάνουμε, αγαπητοί, με αυτούς τους κινδύνους, αυτές τις δολιοφθορές, δεν μπορούμε ούτε σαν στελέχη μέσα στην εκκλησία να σταθούμε. Δεν μπορούμε να σταθούμε. Δεν μπορούμε. Έρχονται με καλό τρόπο. Άμα δουν για μια στιγμή έναν ζηλωτή άνθρωπο που λέει την αλήθεια, δεν πάνε να του πούν ότι ξέρεις, κάποτε τρίζουν τα δόντια. Μετά δεν τρίζουν τα δόντια, μετά πλησιάζουν με καλό τρόπο και του λέγουν ότι δίκιο έχει και πολύ σωστά ομιλεί. Περάστε από το σπίτι μας να σας κεράσουμε, έλατε να σας δούμε, να κουβεντιάσουμε, τούτα κείνα. Προσφέρουν δώρα, προσέξτε, δώρα, εξυπηρετήσεις. Αυτές είναι οι παγίδες. Και σιγά σιγά εξουδετερώνουν και τα στελέχη της εκκλησίας. Και μην νομίσετε είναι κάτι πολλών δακρύων άξιων, όταν πάρα πολλά στελέχη της εκκλησίας μας έχουν φθαρεί και εις τους δύο αυτούς τομείς της παλιάς διδαχής του Βαλάμ στο Βαλάκ. Και στο θέμα της αποστασίας και στο θέμα της αμαρτίας. Της αμαρτίας, της ποικίλης εν ευρία, γιατί η σημασία δεν είναι μόνο η πορνεία καθε αυτήν, είναι παν ό,τι αναφέρεται στην απόλαυση των παρόντων αγαθών και στα χρήματα, ό,τι θέλετε. Αλλά το πρώτο, όταν δίδουν βιβλία, όταν εισάγουν θεωρίες και προσεγγίζουν τα στελέχη της εκκλησίας μας και δυστυχώς τα ακούν, θα έλεγα ότι αυτό είναι μια προδοσία της εκκλησίας. Όταν μπορεί να υπάρχουν στελέχη της εκκλησίας που μπορεί να είναι μασόνοι, που μπορεί να είναι πνευματιστές ή άθεοι. Θα μου πείτε, μπορεί ο παπάς της ενορίας μας να είναι άθεος? Αγαπητοί μου, βγάλτε εσείς τα συμπεράσματα και παρατηρήστε. Γι' αυτό σας έλεγα προηγουμένως, εάν εσείς δεν φροντίσετε να σώσετε τον εαυτό σας, μη περιμένετε από εμάς. Όχι βεβαίως, προς Θεού, όχι βεβαίως ότι κάθε στέλεχος της εκκλησίας είναι και διαφθαρμένος άνθρωπος και πουλημένος και προδότης. Να φυλάξει ο Θεός. Αλλά υπάρχουν όμως αρκετοί. Υπάρχουν αρκετοί. Ήδη γνωρίζομαι από τους 8.000 ιερείς 1.000
Χ είναι κατά μίαν μαρτυρία, Χ δεν πιστεύουν στον Θεό. Δεν πιστεύουν στον Θεό. Δεν πιστεύουν ούτε σε αυτό το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Τίποτα δεν πιστεύουν. Τίποτα δεν πιστεύουν. Τίποτα. Λυπούμε που το λέω. Αλλά το λέω γιατί ο ίδιος ο Κύριος τα αποκαλύπτει αυτά. Ο ίδιος ο Κύριος τα αποκαλύπτει όταν λέγει τέτοιους έχεις μέσα στην Εκκλησία. Πρόσεξε λοιπόν. Θα στραφώ εναντίον σου. Εάν δεν μετανοήσεις. Και πρέπει να ειδοποιήσουμε και το πλήρωμα της Εκκλησίας, διότι οι εχθροί της Εκκλησίας πρώτα προσπαθούν να φάνε τις κεφαλές και μετά το λαό. Διότι όταν οι κεφαλές είναι εκείνες που είναι, ο λαός τι θα κάνει παρακάτω? Θα παραδοθεί? Μα γι' αυτό τα λέμε, να μην παραδοθεί. Προσέξτε, μην πανικοβληθείτε με αυτά που είπα. Δεν σημαίνει ότι κάθε κληρικός είναι άνθρωπος ο οποίος δεν κοιτάζει καλά τη δουλειά του, δεν αγαπάει το Θεό και δεν πιστεύει στο Θεό. Μην το πάρετε αυτό. Ούτε ακόμη να σας κάνουμε καχυπόπτους, αλλά απλούστατα, αν κάποτε αντιληφθείτε ότι ο εφημέριος ενδεχομένως της ενορίας και ο παραπάνω και ο παραπάνω δεν ξέρω τι, αντιληφθείτε ότι δεν πιστεύουν, μην πείτε ότι μα αυτός εάν δεν πιστεύει τότε γιατί να πιστέψω εγώ. Όχι, αν αυτός δεν πιστεύει, εσύ θα πιστεύεις, διότι ο Κύριος είναι αληθής. Εσύ θα πιστεύεις και θα αγαπάς τον Κύριο. Αλίμονό του όμως. Είναι τρομερές οι ημέρες που ζούμε. Είναι πραγματικά ημέρες έσκατες. Ο Κύριος μας ειδοποίησε γι' αυτό. Μας μίλησε για τους κακούς εργάτες. Μας μίλησε για τις αιρέσεις, ότι οι αιρέσεις θα πληθυνθούν. Μας μίλησε για τους μισθωτούς. Ο μισθωτός δεν είναι αυτός ο οποίος θα πάρει να φάει. Είναι ο μισθωτός που έχει την ψυχολογία του μισθωτού. Προσέξτε, ο κάθε ιερεύς θα πληρωθεί για να ζήσει την οικογένειά του. Δεν λέγεται μισθωτός με αυτή την έννοια. Μισθωτός με την έννοια της ψυχολογίας του μισθωτού. Δηλαδή με πληρώνεις, θα σου κάνω λειτουργία. Θα ευχηθώ για σένα. Δεν με πληρώνεις, τίποτα. Δεν με ενδιαφέρει. Δεν σε ενδιαφέρει. Όπως ξέρετε παλιά, και οι αξιωματικοί δεν έλεγαν παίρνω μισθό, αλλά παίρνω αποζημίωση. Και ο δάσκαλος παλιά δεν έλεγε παίρνω μισθό, παίρνω αποζημίωση. Ήταν λειτουργήματα αυτά. Δεν σημαίνει δηλαδή ότι δεν με πληρώνει η πολιτεία, εγώ δεν θα πάω να πολεμήσω. Θα πάω να πολεμήσω ή με πληρώνει η πολιτεία ή δεν με πληρώνει η πολιτεία. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Γιατί? Γιατί δεν είμαι μισθωτός. Δεν έχω την ψυχολογία του μισθωτού. Όπως λοιπόν αντιλαμβάνεστε αγαπητοί μου, τα πράγματα είναι πάρα πολύ άσχημα και σας ειδοποιώ να το ξέρετε. Γι' αυτό βλέπουμε όλα αυτά τα οποία θα μπορούσαμε να τα αποκαλέσουμε σκοτεινές δυνάμεις, σκοτεινές δυνάμεις. Με κάθε τρόπο επιτίθενται αυτές οι σκοτεινές δυνάμεις εναντίον των αγρυπνούντων και εναντίον των φυλάκων της πίστεως. Τους περιυβρίζουν με χυδαία πολλές φορές κοσμητικά επίθετα. Γιατί στέκονται εμπόδιο σε αυτό το καταλυτικό τους έργο. Έτσι εξηγείται γιατί επιτίθενται αυτοί οι σύγχρονοι Νικολαίτες σε κάθε ζωντανή χριστιανική αντίσταση. Ένα σας ειδοποιώ ξανά. Ο εχθρός εντός των τυχών. Αντιλαμβάνεστε, επαναλαμβάνω, πόσο δύσκολη είναι η καιρή μας και τι βάρος επομίζονται αυτοί που αγρυπνούν. Αγρυπνείτε όμως κι εσείς. Θα επαναλάβω. Το σύνθημά τους είναι η αποστασία από το Θεό. Αθεία. Το βλέπετε διάχυτο στην εποχή μας. Διάχυτο. Αθεία. Και από την άλλη μεριά, απολαύσεις σαρκικές με οποιοδήποτε τρόπο. Ενευρία, ενία. Για αυτούς, τους τότε και τους πάντα Νικολαίτες, γράφει ο Απόστολος Πέτρος. Δευτέρα επιστολή 2:14-18. Οφθαλμούς έχοντες μεστούς Μιχαλίδος και ακαταπαύστους αμαρτίας, δελεάζοντες ψυχάς αστηρίκτους, αχ αυτές οι αστηρίκτες ψυχές, καρδίαν γεγυμνασμένη πλεονεξίας έχοντες, κατάρας τέκνα, κατάρας τέκνα,
Δεν το λέγω εγώ, το λέγει ο Λόγος του Θεού. Κατάρας τέκνα, καταλοιπώντες ευθείαν οδόν επλανήθησαν, εξακολουθήσαντες τη οδό του Βαλαάμ του Βοσόρ, ως μισθόν αδικίας ηγάπησεν, ούτι εισί εις ο ζώφος εις τους οποίους, ο ζώφος του σκότους της κολάσεως εις αιώνα τετήρητε. Έτσι μιλάει, αγαπητοί μου, για τους Νικολαΐτας όλων των, όλων των εποχών και όλων των αιώνων ο Λόγος του Θεού. Αλλά ας προσέξουμε και κάτι ακόμα. Αυτή την παρατήρηση που κάνει ο επίσκοπος, συγγνώμη, ο Κύριος εις τον επίσκοπο της Περγάμου, όταν του λέγει ότι ο Βαλάμ εδίδαξε τον Βαλάκ βαλήν σκάνδαλον ενώπιον των ιών Ισραήλ. Έχουμε το φαινόμενο του σκανδάλου. Όπως ξέρετε, το σκάνδαλο δεν είναι τίποτε άλλο, όπως ο Κύριος μίλησε εις τα Ευαγγέλια, παρά το σκόνταμα εις την πίστη, εις το όνομα του Ιησού Χριστού, και εις την ηθική. Για την πρώτη περίπτωση της πίστεως, ο Κύριος είπε το εξής: ως δαν σκανδαλίσει ένα των μικρών τούτων των πιστευόντων εις εμέ, συμφέρει αυτό ή να κρεμαστεί μήλος ο νικός εις τον τράχυλον αυτού και καταποντιστεί εν το πελάγι της θαλάσσης. Αν κάποιος σκανδαλίσει έναν από αυτούς τους μικρούς στην ηλικία και στην, θα λέγαμε, κοσμική προβολή, τους απλούς ανθρώπους, στο όνομά μου το σκανδαλίσει, δηλαδή πει ότι κάθισε και πιστεύει στον Χριστό, τι είναι ο Ιησούς? Τον συμφέρει, τον συμφέρει, η τιμωρία του είναι μικρότερη. Να πάει να αυτοκτονήσει, να βάλει μια μιλόπετρα στο λαιμό του και να πάει να πέσει μέσα στη θάλασσα να φουντάρει. Η αμαρτία του ως αυτόχειρος είναι μικροτέρα, παρότι αν πει στον άλλον να μην πιστεύει στο όνομά μου. Σήμερα αυτός ο σκανδαλισμός είναι ευρύτατος. Υπάρχουν διδάσκαλοι, ευτυχώς όχι όλοι. Υπάρχουν διδάσκαλοι και καθηγητές, ευτυχώς όχι όλοι, που λέγουν κάθισε και πιστεύει στο Χριστό. Υπάρχουν και γονείς που το λέγουν στα παιδιά τους αυτό. Και ολόκληρη η κοινωνία το λέγει αυτό, με τα εντυπάτης με κάθε τρόπο, και με τα μέσα ενημερώσεως με κάθε τρόπο, και καλυμμένων και απροκάλυπτων. Κάθεστε και πιστεύετε εις τον Ιησού Χριστό. Ναι, για αυτούς τι αρμόζει, το είπε ο Κύριος. Όσο για τη δευτέρα περίπτωση, ο ίδιος ο Κύριος είπε στη συνέχεια: ουέ το κόσμο από τον σκανδάλων, αλίμονος τον κόσμο από τα σκάνδαλα. Ποια σκάνδαλα? Ηθικής φύσεως τώρα. Όταν εσύ βγαίνεις μισόγυμνος άνθρωπος και σκανδαλίζεις τους άλλους, τις αστήρικτες, όπως μας είπε ο Απόστολος Πέτρος, γιατί μιλάει εδώ σε θέματα ειδικά ηθικής, με τη στενή σημασία της λέξεως. Βγαίνει η κυρία μισόγυμνη έξω και προκαλεί τους άλλους και πέφτουν στην αμαρτία. Λέγει αλίμονο εις τον κόσμο από τα σκάνδαλα. Πάντως είναι αξιοπαρατήρητο, θα επαναλάβω, ότι ο Βαλάκ χρησιμοποίησε κατά την συμβουλή του Βαλάμ και τα δύο είδη, και το θέμα της πίστεως και το θέμα της ηθικής. Δηλαδή αυτά τα δύο, τα οποία σήμερα, όπως σας ανέφερα, αφθονούν εις την εποχή μας. Έτσι θα παρακαλέσω πάρα πολύ, πάρα πολύ θα παρακαλέσω, ας αναλογιστούμε, αγαπητοί μου, τις ευθύνες μας που έχουμε απέναντι των άλλων ανθρώπων και απέναντι προπαντός των παιδιών και των νέων. Και οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί και εμείς οι κληρικοί και η πολιτεία και η εν γέννη κοινωνία, ας σταθούμε μπροστά στα παιδιά μας με σεβασμό. Είναι η γενιά που έρχεται. Αν αυτή η γενιά τραφεί με την απιστία και με τα σαρκικά αμαρτήματα, αυτή θα στραφεί μετά εναντίον μας. Θα στραφεί γιατί την ποτίσαμε βρώμικο νερό από συντετριμένα πηγάδια. Τα συντετριμένα αυτά πηγάδια της αποστασίας και της ανηθικότητας.
Εμάς τους ιδίους δεν θα σεβαστούν. Και τους γονείς δεν θα σεβαστούν. Και τους καθηγητάς δεν θα σεβαστούν. Και τους ιερείς δεν θα σεβαστούν. Και αυτό γίνεται. Ήδη γίνεται. Και στρέφεται η νεολαία εναντίον μας. Αγαπούν να ονομάζουν τα νιάτα, τουλάχιστον ήταν μία, ένας χαρακτηρισμός λίγων ετών πιο πίσω, τα οργισμένα νιάτα. Ποια οργισμένα νιάτα? Εμείς τα οργίσαμε τα νιάτα. Ποια οργισμένα? Ξαφνικά για μια στιγμή βρέθηκαν οργισμένα? Εμείς τα οργίσαμε τα νιάτα. Με τη ζωή μας, με τον τρόπο μας, με τη διδασκαλία μας. Και θα δρέψουμε τους καρπούς. Αν σήμερα στον κόσμο υπάρχει η πολλή αμαρτία, υπάρχει η αναρχία, όχι με τη στενή σημασία της λέξεως, εκείνος το πάει να ανατινάξει με μια βόμβα ένα κτίριο, με την ευρεία έννοια της λέξεως αναρχία. Όταν το παιδί λέει στον πατέρα του και στη μάνα του «δεν σε γνωρίζω», όταν λέει στον καθηγητή «και ποιος είσαι εσύ», και στον κληρικό «ασχημονή μπροστά του» ή ό,τι άλλα κάνει, όλα αυτά εν ευρεία έννοια είναι μια αναρχία. Θα δρέψουμε τους καρπούς. Και αυτούς τους καρπούς που έχουμε σήμερα τους φύτεψαν, τους έσπηραν οι Νικολαίτε, οι εχθροί της Εκκλησίας. Αγαπητοί μου, σαν γονείς, σαν εκπαιδευτικοί, σαν κληρικοί και σαν πολιτεία, ας αγρυπνούμε.